της υπήρξης του κύριου Ιωάννου, για να βγάλει ο κόσμος τα συμπεράσματα του. Πάμε, Γιάννη, πάμε. Αυτό είναι ακριβές. Ουσιαστικά έκανα μια δήλωση, μεταφέροντας όμως την άποψη της αποκεντρωμένης δίκης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίου, με βάση τις μελέτες που έχουν εκεί από το Υπουργείο και με βάση τα δικά τους δεδομένα. Τι εννοούσα όταν είπα ότι η νερό υπάρχει? Ότι οι υπόγειοι υδροφορείς μας έχουν ποσοτική επάρκεια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Κέρκυρα δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα περιφερειακή ενότητα, το οποίο αντιμετωπίζει η Ζάκυνθος, ή η Λευκάδα που είναι η αμέσως επόμενη περιφερειακή μας ενότητα που είχε σοβαρό πρόβλημα, το οποίο επιλύεται με βάση την υδροδότηση της από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου το επόμενο καλοκαίρι. Αυτό τι σημαίνει? Έχουμε με ποσοτική επάρκεια στους υπόλοιπους υδροφορείς μας, αλλά αυτή τη στιγμή γεωτρήσεις τον βάθος υδροληψιών και γεωτρήσεων σε τέτοιο σημείο που λόγω της ανοβρίας των τελευταίων τριών ετών έχει καθίσει στάθμη. Αυτό τι σημαίνει? Αφού όμως έχουμε ποσοτική επάρκεια των υπογείων υδροφορέων μας, μπορούμε κάλλιστα με άμεσες γεωτρήσεις που θα γίνουν στα σημεία τα οποία θα επιλεγούν να κατεβούμε σε μεγαλύτερο βάθος και να βρούμε νερό. Ήδη αυτό συνέβη, από ό,τι πληροφορήθηκα, σε 5 σημεία από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, ή στη γεώτρηση που έγινε στην περιοχή Άνου Γαρούνα, στην περιοχή Κοινοπιαστών. Κατεβήκαμε 20, 30, 40 μέτρα και βρέθηκε νερό, το οποίο συνδέθηκε με το δίκτυο. Άρα μπορούμε να πούμε ότι πρόβλημα ουσιαστικό δεν υπάρχει. Ίσως αυτό θα πρέπει να γίνει εφόσον υπήρχαν τα δεδομένα σε προηγούμενο χρονικό σημείο και να μην φτάσουμε στο σημερινό καλοκαίρι, αν υπήρχε υπόνοια ότι όντως θα αντιμετωπίσουμε τόσο ξύ πρόβλημα. Γιατί το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. Όντως όμως, δεδομένο είναι ότι υπάρχει ποσοτική επάρκεια. Πρέπει άμεσα να γίνουν οι γεωτρήσεις στα σημεία τα οποία θα επιλεγούν και υπάρχουν τεχνικά εκείνα στοιχεία τα οποία δίνουν ουσιαστικά την κατεύθυνση το που θα γίνουν οι γεωτρήσεις, όπως ανέφερα τα 5 σημεία που πληροφορήθηκα που έκανε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και βρήκε, ώστε να καλυφθεί άμεση ανάγκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι εφόσον το επόμενο χρονικό διάστημα η ανομβρία αυτή θα συνεχιστεί και τον επόμενο και το χειμώνα που θα μας έρθει και τον μεθεπόμενο, εμείς θα πρέπει να δρανίσουμε. Ούτε να επαναπαυθούμε και να πούμε ότι όσο πηγαίνουμε πιο κάτω θα βρίσκουμε νερό. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε σημείο όπου το βάθος θα είναι τέτοιο που ίσως θα έχουμε στοιχεία εφαλμήρησης. Άρα άμεσα η κυβέρνηση πρέπει να δώσει λύση για την Κέρκυρα, είτε ξεκινώντας, όπως ελέγχθηκε τον Πρωθυπουργό, υπό μηδενική βάση, που πρακτικά, κατ' εμέ ερμηνευόμενο, σημαίνει ότι ακόμα εγκαταλείπουμε και τη λύση που είχε προεπιλεγεί των φραγμάτων και συνδεόμαστε με την απέναντι αυτή, είτε τέλος πάντων να προχωρήσουν, εφόσον βέβαια αποτελέσει επιλογή της κυβέρνησης, το ήδη επιλεγέν σχέδιο που είναι η κατασκευή των φραγμάτων. Η στοιχεία τα οποία καταθέτει η περιφέρεια, επειδή δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, πριν όμως στο ευρύτερο πεδίο ανήκουν τα ύδατα, γι' αυτό είχα κάνει συνάντηση και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Διευθυντή Υδάτων, τον κύριο Λαγκαδά της Αποκεντρωμένης. Αυτά τα στοιχεία έχουν σταλεί ήδη, κάθε χρόνο στέλνονται στην ΔΕΙΑΚ. Η ΔΕΙΑΚ τα γνώριζε και πέρσι και πρόπερσι και πριν 3 χρόνια. Εάν λοιπόν σε κάποιον χτυπούσε το λεγόμενο καμπανάκι συναγερμός, γι' αυτό είπα προηγουμένως και κάνω μια παρέτηση στο φωνή μου, τα παιδιά πριν πεινάσουν να γυρεύουν, έπρεπε να είχε γίνει μια προετοιμασία για ένα πιθανό σενάριο, το οποίο θα ήταν μια κατάσταση όπως λέμε εμείς τώρα συναγερμού, να ήδη να έχουν επιλεγεί τα σημεία και με τις πρώτες ενδείξεις ότι οι γεωτρήσεις θα πέδιναν λιγότερο όγκο και ποσότητα νερό από αυτό το οποίο τόσα χρόνια έδιναν, αμέσως να επιλέγουν να γίνουν συμπληρωματικές γεωτρήσεις ή στα όμορα ή σε άλλα σημεία για να πάμε σε μεγαλύτερο βάθος υδροληψιών. Ακούσαμε λοιπόν